Εγώ χθες είδα και μια ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, η οποία αναφέρει ότι, ξέρετε, δεν δεχόμαστε άνοιγμα τις Κυριακές. Θα το διευκρινίσετε για ποιες Κυριακές μιλάτε? Για όλες τις Κυριακές, η Ραδουλιαράκη, μιλάμε. Για όλες τις Κυριακές. Και δεν πάντα δεν είναι... αφήνετε δηλαδή ούτε απ' έξω τις προαιρετικές στις 7, αυτό λέτε? Ναι, θέλουμε να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο. Ακούστε να δείτε, θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το πρόβλημα του κόσμου, γιατί θα προσθέσω και το πλευρά του καταναλωτή, ότι δεν είναι θέμα χρόνου για να ψωνίσει ή να κάνει τις αγορές του ένας καταναλωτής. Είναι θέμα οικονομικό. Με οι άδειες τσέπες, ό,τι και να κάνεις και το βράδυ να ανοίξεις, αν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση και το εμπόριο. Συνάμα δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για μεγαλοαλυσίδες καταστημάτων, όπου εκεί θα έλεγα βλέπουμε μια απασχόληση η οποία είναι στα τάρταρα, βλέπουμε νέους ανθρώπους να αμείβονται με 200 και 300 ευρώ και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει και υγιής ανταγωνισμός, γιατί ένας μικροέμπορας, ένας μικροεπιχειρηματίας δεν μπορεί να βρίσκεται στο κατάστημά του 7 ημέρες την εβδομάδα. Και οι εργαζόμενοι και οι μικροέμποροι και οι μικροεπιχειρηματίες, και αυτοί έχουν ψυχή, πρέπει να μένουν, να διαθέτουν και χρόνο για την οικογένειά τους, τα σπίτια τους. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν ότι δεν υπάρχει λόγος. Η Κυριακή είναι μια μέρα αφιερωμένη και στην κουλτούρα των Ελλήνων, στην οικογένεια. Δεν μπορεί λοιπόν να υποχρεούνται ανθρώποι να εργάζονται εκείνη την ημέρα. Και θα πρέπει όχι μόνο να μην αυξηθούν οι μέρες, αλλά να καταργηθεί και το νομοσχέδιο, γιατί δεν είναι 7, είναι 8 ωστόσο Κυριακές, και μάλιστα σε περιόδους οι οποίοι ίσως κάποιες από τις Κυριακές να είναι και πολύ υπερβολικές, που ανοίγουν και υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να απασχολούνται αυτές τις ημέρες. Και όπως τονίσαμε και επιπλέον μέσα σε αυτή τη συζήτηση, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για διεύρυνση γενικότερα ωραρίου εργασίας όταν δεν εφαρμόζεται ούτε καν το νόμιμο και το υπάρχον ωράριο εργασίας. Κύριε Βοριά, αλλάζει η θέση και η στάση του εργατικού κέντρου Ηρακλείου όταν μιλάμε για αμιγώς τουριστικές περιοχές, παραλιακές ζώνες και μόνο κατά την διάρκεια που είναι σε εξέλιξη η τουριστική κίνηση? Εκεί ρυθμίζεται αυτή η όλη κατάσταση ούτως ή άλλως μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα πρέπει όμως να είναι οι συλλογικές συμβάσεις υποχρεωτικές, συνατηρούνται από όλους. Δεν είναι δηλαδή μόνο προνόμιο κάποιων τουριστικών επιχειρήσεων, που είναι λογικό σε μια τουριστική περιοχή να θέλουν να δραστηριοποιηθούν τέτοιες ημέρες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως την νομοθεσία σε αυτές τις περιοχές, που δυστυχώς ούτε αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε μια ζούγκλα που επικρατεί με έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών. Βλέπουμε ανθρώπους που αμείβονται για τετράωρα και δουλεύουν 10 και 12 ώρες. Βλέπουμε μισθούς πείνας. Βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει. Και τελικά έρχεται ένας τουρισμός που ένα μέρισμα που δικαιούται η απασχόληση, δικαιούνται οι εργαζόμενοι, δεν έρχεται σε αυτούς παρά μόνο σε συγκεκριμένα, θα έλεγα, συμφέροντα. Και όσο είναι μεγαλύτερα τα συμφέροντα, τότε είναι και μεγαλύτερη η πίτα που οδηγείται. Το κρατάω αυτό και σε τίτλο: για τις τουριστικές περιοχές λειτουργία μόνο με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για όλα τα υπόλοιπα λέτε όχι, όχι δηλαδή λειτουργία τις Κυριακές των καταστημάτων, των οποιοδήποτε καταστημάτων. Νομίζω ότι είναι σαφέστατη θέση. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο κύριος Σαλούστρος προσπαθεί κάθε φορά να αλλάξει μια θέση η οποία... Φαντάζομαι ότι κάτι θα υπόθηκε που μεταφράστηκε διαφορετικά. Είναι πάγια μας θέση. Θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι συνδικαλιστές ότι χρειάζονται ενιαία μέτωπα. Πρέπει να δίνουμε μάχες για να λυθούν τα προβλήματα και όχι να ασχολούμαστε με ζητήματα για μικροπαραταξιακά συμφέροντα.
Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις στους εργαζόμενους. Καλά, το να είσαι εργαζόμενος δεν είναι μικροπαραταξιακό το ενδιαφέρον και ξέρετε ακριβώς πριν Όχι, από λίγο περιγράψατε. Καταλαβαίνετε που αναφέρομαι. Ναι, ναι. Απλά το λέω για να μην επανεξηγηθούμε. Τις δηλώσεις που έκανε εις βάρος στο πρόσωπό μου ότι δήθεν δήλωσα κάποια πράγματα τα οποία δεν δήλωσα. Είσαστε ξεκάθαρος. Αυτό αναφέρομαι και νομίζω ότι είμαι σαφέστατος. Ωραία, είσαστε ξεκάθαρος λοιπόν. Σας ευχαριστώ.